centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δορδανά, καλημέρα από την Καστοριά. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα Θεώ. Τα είπατε όλα. Αφήνουμε κάτι και για σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δορδανά, για πείτε μας πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί έχουμε πραγματικά έτσι την περιέργεια. Πώς ανακαλύψατε παλιό Κωσταράζι? Κοιτάξτε, το παλαιό Κωσταράζι, η αλήθεια είναι, το ανακάλυψα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχές 2000, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής που αφορά τα γερμανικά αντίπεινα στη Μακεδονία την περίοδο της κατοχής. Μάλιστα. Ο δρόμος μου με έφερε, όπως και για άλλες περιπτώσεις, στον νομό Καστοριάς, και ξεστράτησα, θα έλεγα, από την άσφαλτο με το αυτοκίνητο, φτάνοντας μέχρι τα ερείπια του παλαιού Κωσταραζίου, και έκτοτε θέλω να σας πω ότι η φωτογραφία του παλαιού Κωσταραζίου σε ένα κάδρο κοσμεί το γραφείο μου στο σπίτι μου. Αλήθεια, Δεν αποχωρίστηκα τη φωτογραφία αυτή, γιατί πραγματικά θέλω να σας πω, να σας ομολογήσω, ότι ταυτίστηκα με την ιστορία του παλαιού Κωσταραζίου και με συγκίνησε η ιστορία του Δημητρίου Γάβρου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, είναι μια ιστορία την οποία έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Και μάλιστα όποτε μου την περιγράφει και ο πατέρας μου, πραγματικά είναι... Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Την είχαμε πει πολύ πρόσφατα επίσης. Είμαστε και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και για μας σήμερα το θέμα είναι ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δορδανά, αφού ο τόπος καταγωγής μας είναι από το συγκεκριμένο χωριό. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και είμαστε και κάθε μέρα εκεί, όχι απλά είναι η καταγωγή. Πηγαίνω και κάθε μέρα. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, περιδιάβηκα στα ερείπια του παλιού Κωσταραζίου αρκετές φορές και ακριβώς αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο σε αγαπητούς φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να καταθέσουν μια ερευνητική πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία εγκρίθηκε, και να φέρομαι στη Χριστίνα την Σταμούλη και τον Μάρκο τον Χαρίτου, με τον οποίο με τους οποίους. Που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θα είναι σε λίγο μαζί σας, ναι. Η πρόταση, από τη στιγμή που μου έκαναν κρούση και συζητήσαμε για μία από περιπτώσεις στην Μακεδονία η οποία θα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, η δική μου πρόταση ήταν η περίπτωση του παλιού Κωσταραζίου. Να θυμίσω για την κυρία Σταμούλη μόνο ότι είναι γνωστή η κυρία Σταμούλη που διαχειρίζει το αρχείο Σταμούλη, γνωστή από την υπόθεση του Διστόμου. Έτσι, θα είναι σε λίγο μαζί μας η γνωστή νομικός. Το ευτύχημα είναι ότι η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και πλέον το πρόγραμμα αυτό που περιλαμβάνει, όπως πολύ καλά τα είπατε, την ανασυγκρότηση της μνήμης, δηλαδή την ανασυγκρότηση κομματιών του παρελθόντος της ιστορίας του παλαιού Κωσταραζίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την καταστροφή και το τέλος γερμανικής κατοχής, και με βάση φυσικά υλικά τεκμήρια του παρόντος, βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά αυτού του ερευνητικού προγράμματος. Στόχος λοιπόν είναι να ανασυγκροτήσουμε την κοινότητα μνήμης και όσο είναι δυνατόν υλικών τεκμηρίων για την περίοδο της κατοχής, αλλά πριν και μετά, για την κοινότητα του παλιού Κωσταραζίου και για την κοινότητα του νέου Κωσταραζίου. Και για αυτός ο στόχος μας και αυτή η επιδίωξή μας δεν μπορεί παρά να εμπλέκει και εσάς όλους, την τοπική κοινότητα. Και κυρίως ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, έτσι. Ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, αλλά ξέρετε, και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι ακούνε αυτές τις ιστορίες, όπως το είπατε και εσείς, για την ιστορία του Γάβρου, του εκτελεστέντος Γάβρου, ώστε έτσι μέσα από τις διηγήσεις, έστω και αν είναι από δεύτερο και τρίτο χέρι, και μέσα από τεκμήρια... Ή αρχιακό υλικό που μπορεί να έχουν κάποιοι σήμερα στο χώρο. Οτιδήποτε, θα φανεί και φωτογραφικό. Και φωτογραφικό υλικό, ξέρετε, σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε ένα τείχο μνήμης,
δηλαδή ένα τοίχο που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, οικογενειακές φωτογραφίες ή τεκμήρια, προσωπικά, ατομικά τεκμήρια, όπου μέσα από αυτό το τοίχο μνήμης ακριβώς να συγκροτηθεί η ιστορία του Κωνσταραζίου. Οπότε δεν επικεντρωνόμαστε μόνο τη στιγμή της καταστροφής, αλλά μας ενδιαφέρει να αποκτήσει αυτή η ιστορία μια ενότητα και να περιλαμβάνει και το πριν, αλλά και το μετά. Και το μετά. Γιατί το μετά, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Από τη στιγμή που το παλιό Κωνσταράζι καταστράφηκε εκ θεμελίων, οπότε οι κάτοικοι αντικαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές. Για πολλωστή φορά. Γι' αυτό πήγαν οι κάτοικοι και έφυγαν από το συγκεκριμένο χωριό και είναι και στην τοποθεσία που βρίσκεται και σήμερα. Όλο αυτό προϋποθέτει βεβαίως μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Θα έρθετε και εδώ η ομάδα για να έχετε όλες αυτές τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους ανθρώπους αυτούς. Πώς θα γίνει ακριβώς, μπορείτε να μας το περιγράψετε? Κοιτάξτε, έχουμε ήδη, θέλω να σας πω λίγο αν μου δώσετε το χρόνο για το τι έχουμε αυτή τη στιγμή και το τι επιδιώκουμε να συγκεντρώσουμε. Μάλιστα. Επιδιώκουμε να συγκεντρώσουμε οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει η έρευνα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας είναι ένα πολύ καλό υλικό, ένα πολύ καλό αρχαιακό υλικό που περιλαμβάνει και προφορικές συνεντεύξεις, οι οποίες ελείψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης του διδακτορικού μου. Μάλιστα. Αλλά και γερμανικό πρωτογενές υλικό. Δηλαδή μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες ελείψαν από γερμανικά δικαστήρια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως από τον πρωταγωνιστή των γεγονότων στην καταστροφή του παλαιού Κωνσταραζίου. Ναι. Α, μάλιστα. Οπότε θέλουμε πάνω σε αυτήν τη βάση να εμπλουτίσουμε αυτήν τη βάση με οτιδήποτε τεκμήριο μπορεί να μας δώσει πλέον η έρευνα σε τοπικό επίπεδο. Άρα θα έχετε και άλλες συνεντεύξεις από ό,τι καταλαβαίνω με ανθρώπους εδώ όταν... Πότε θα έρθετε, αλήθεια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πρόθεσή μας ήταν να έρθουμε πολύ νωρίτερα και εδώ θα ήθελα να ονοματίσω την ερευνητική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις υποψήφιες διδακτόρισες, την κυρία Γκάτσου, Παναγιώτα, την κυρία Βέργου, Παρθενόπη και τον αγαπητό συνάδελφο του Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τον Νίκο τον Ζάικο. Πρόθεσή μας ήταν να έχουμε έρθει ήδη, αλλά μας αποτρέψατε με την καλή έννοια λόγω της πανδημίας και της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Τώρα όμως είναι ήσυχα και καλά τα πράγματα. Ωραία. Οπότε προγραμματίζουμε, αν το επιτρέψει πλέον αυτή τη φορά, το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να έρθουμε. Ωραία. Άμεσα λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα. Την επόμενη εβδομάδα θα είστε εδώ. Ναι. Αυτό εδώ τώρα κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, γιατί ουσιαστικά το παράδειγμα του Κωνσταραζίου θα μετατραπεί σε πρότυπη περίπτωση και για άλλα κατεστραμμένα χωριά κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που θα γίνει τώρα για το παλιό Κωνσταράζι ουσιαστικά θα αποτελεί το μπούσουλα για οτιδήποτε άλλο κάνουμε σε αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Σας το είπα από την αρχή ότι τα είπατε πολύ καλύτερα από εμένα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Αυτή η περίπτωση, όπως και άλλες περιπτώσεις με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί, να αποτελέσουν πρότυπες περιπτώσεις, έναν ερευνητικό μπούσουλα. Αλλά ξέρετε, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στο εξής είναι να μην πηγαίνουμε αναπερίπτωση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό ότι μέσα από μια ενότητα και μέσα από ένα συνολικό και μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές στη Μακεδονία, στο μακεδονικό χώρο, και οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι τελείως άγνωστες. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε ερευνητικά και επιστημονικά είναι να αναδείξουμε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε έτσι ο φάκελος των ελληνικών καταστροφών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να είναι γεμάτος. Γιατί αυτή τη στιγμή ο φάκελος, μπορώ να σας πω, στην καλύτερη περίπτωση είναι μισοάδιος. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιηθεί και για αυτό για να τακμηριώσουμε ακόμη περισσότερο την περίφημη υπόθεση των γερμανικών αποζημιώσεων, ας πούμε. Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε. Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Σε περίπτωση που κάποια στιγμή το γερμανικό κράτος αποφασίσει, θεωρητικά μιλάμε, αποφασίσει να καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Το επιστημονικό ερώτημα είναι κατά πόσο η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη.
θέλει να σας δώσω την απάντηση. Η ελληνική πλευρά δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμη να τεκμηριώσει πέρα από μεγάλες και γνωστές περιπτώσεις, ναι, να τεκμηριώσει το σύνολο των καταστροφών που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου. Ακριβώς. Δεν είναι έτοιμη η Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου έτοιμη. Είναι ανέτοιμη. Επομένως, εμείς ποια στοιχεία θα παρουσιάσουμε? Επομένως, η περίπτωση του παλιού Κωνσταραζίου ουσιαστικά ενισχύει, δυναμώνει αυτόν τον φάκελο και τα επιχειρήματα της χώρας. Και κυρίως δυναμώνει τη μνήμη μας. Δυναμώνει την σύνδεσή μας με το παρελθόν μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτήν τη συζήτηση αναφορικά με τη γνώση του παρελθόντος και τη συμφιλίωση με το παρελθόν μας, πριν πάμε να διεκδικήσουμε οτιδήποτε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να το πω, κύριε Δορδανά, για μια ακόμη φορά, για τυχόν φίλους μας που μας ακούν τώρα στο Κωνσταράζι, ίσως και κάπου αλλού. Όσοι ζουν ακόμη, ή επίγονοί τους, ή όσοι κατέχουν τέλος πάντων αρχιακό ή φωτογραφικό υλικό, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Δήμο του Άργους για να παραδώσουν το συγκεκριμένο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε όλη αυτή την περίπτωση από όλη την ερευνητική σας ομάδα. Ακριβώς, και εμείς αναλαμβάνουμε αυτό το υλικό να το τεκμηριώσουμε, να το διαφυλάξουμε, να το σκανάρουμε. Θα ψηφιοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Ναι, θα ψηφιοποιηθεί. Εάν δεν επιθυμούν οι πολίτες να παραδώσουν αυτό το υλικό, να δημιουργηθεί και ένα μικρό, να το πω έτσι, άτυπο αρχείο, ναι, το πρωτότυπο υλικό θα τους επιστραφεί, mm-hmm, αλλά θα το έχουμε ουσιαστικά διατηρήσει και θα το έχουμε προφυλάξει από τη φθορά του χρόνου. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, να το πω έτσι πώς τα λέει ο λαός μας, να ανοίξουμε τα μπαούλα μας και είμαστε mm-hmm σίγουροι ότι στα μπαούλα του σπιτιού του καθενός μας κρύβονται θησαυροί ακόμα και σήμερα. Θα βρούμε θησαυρούς εκεί πραγματικά. Εγώ όλο αυτό πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να το έχουμε ολοκληρωμένο? Σε πόσο καιρό, κύριε Δορδανά? Κοιτάξτε, το ερευνητικό πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι πάρα πολύ σύντομο σε χρονική διάρκεια. Δηλαδή, επισήμως το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχει μια περίπτωση να ζητήσουμε μια παράταση λόγω των συνθηκών της πανδημίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι για αυτήν την έρευνα. Είμαστε έτοιμοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, η ερευνητική ομάδα, και είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε ήδη ένα υλικό. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί θησαυροί σε αυτό το υλικό, αρκεί και μόνο να σας αναφέρω ότι ό,τι δεν κατάφερε η Ελλάδα να κάνει για τις επόμενες μεταπολεμικές δεκαετίες, το έχει διαφυλάξει η γερμανική πλευρά. Ναι. Ένα παράδειγμα, η γερμανική πλευρά, mm-hmm, μέσα από μια διαδικασία η οποία χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει διαφυλάξει, θέλω να σας πω, μαρτυρικές καταθέσεις πληγέντων από την περίοδο από την απελευθέρωση και μετά, οι οποίες λήφθησαν στο πλαίσιο του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκλημάτων Πολέμου, το οποίο το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου, θέλω να σας πω ότι καταστράφηκε με τα δικτατορικά. Οπότε ό,τι έχουμε από μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται μεταφρασμένο στα γερμανικά αρχεία. Μάλιστα. Και όπως έρχονται μηνύματα εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που θα σας συγκινήσουν, που δεν ξέρω αν τις έχετε υπόψη. Πραγματικά είναι κάθε οικογένεια και μια ιστορία για αυτό το χωριό, να το ξέρετε, και θα το διαπιστώσετε και από κοντά. Συγκινήσατε επίσης τους χωριανούς μου με αυτό που είπατε, τη φωτογραφία του παλιού του Κωνσταραζίου την έχετε στο σπίτι σας. Ναι, την έχω και αυτή τη στιγμή τη βλέπω. Ήδη σας μιλώ από το γραφείο του σπιτιού μου και τη βλέπω μπροστά μου. Ήδη οι άνθρωποι σας νιώθουν, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ με τον τρόπο που μου στέλνουν τα μηνύματά τους, ότι σας θεωρούν μέλος ουσιαστικά συγχωριανό. Μέλος του χωριού. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρος ότι η βεντάλια του ενδιαφέροντος με ένα εντυπωσιακό τρόπο θα ανοίξει. Και δεν θα περιλάβει μόνο το Κωνσταράζι, θα περιλάβει και το γειτονικό Γέρμα, θα περιλάβει πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί πολλά από τα χωριά της περιοχής μας είχαν άμεση σύνδεση το ένα με το άλλο και θα λέγαμε πολλές φορές και κοινή μοίρα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε όλη αυτή την περίπτωση με όσες περισσότερες δυνάμεις και όρεξη έχουμε. Είναι και προσωπικό το θέμα, το θέλουμε πάρα πολύ, το αγαπάμε αυτό το θέμα και το αναδεικνύουμε όσο μπορούμε περισσότερο από την εκπομπή μας. Κύριε Δορδανά, θα τα πούμε και από κοντά, αν δεν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε στην παρούσα φάση.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και τον χρόνο που μου δώσατε να επικοινωνήσω εμέσως με τους Κωνσταραζινούς και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και διαζώσει στην επόμενη εβδομάδα. Η πρόθεσή μας ήταν να ανέβουμε, την επόμενη Πέμπτη με την ερευνητική ομάδα. Οπότε λοιπόν την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε και από κοντά. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δορδανά. Να είστε καλά και χαιρετισμούς στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.